Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct, είναι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε εν συντομία τι θα συζητήσουμε απόψε. Διχάζουν οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας με φόντο τις πανελλαδικές εξετάσεις και την τρίτη λυκείου. Σε διαβούλευση διατάξεις του νέου νομοσχεδίου που ο Κώστας Γαβρόγλου επιδιώκει να έρθει άμεσα προς ψήφιση με τις αντιδράσεις από πλευράς εκπαιδευτικών να αυξάνονται. Ποια η διαφοροποίηση στα εξεταζόμενα μαθήματα αναεπιστημονικό πεδίο και ποια στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τι θα ισχύσει για το απολυτήριο, πως οι αλλαγές εστιάζονται κατά βάση στην τρίτη λυκείου, με το Υπουργείο να επιχειρεί, όπως έχει υποστηρίξει ο ίδιος ο Υπουργός, να καλύψει τη σημερινή της ανυπαρξία με λιγότερα μαθήματα, περισσότερες ώρες και ένα αναβαθμισμένο απολυτήριο. Τι αλλάζει επί της ουσίας στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις επιλογές των υποψηφίων, πως με ένα μηχανογραφικό που θα συμπληρώνεται 2 φορές εντός του σχολικού έτους, φιλοδοξεί το Υπουργείο να προκύπτουν τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα, το μήνυμα των μαθητών από διάφορα λύκεια της χώρας που απάντησαν με πορείες διαμαρτυρίας και καταλήψεις. Την απόσυρση του νομοσχεδίου έστω και τώρα ζητούν οι εκπαιδευτικοί που υπογραμμίζουν πως υποβαθμίζεται η γενική παιδεία και ακροτηριάζεται η τριετής δομή του λυκείου με τη μετατροπή της τρίτης τάξης σε έτος προπαρασκευαστικό για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απόψε κοντά μας, Ζαχαρίας Ριγάκης, πρόεδρος ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Πολύδωρος Κουτσαφτάκης, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην Credit TV και στην εκπομπή Direct για να μας βοηθήσετε ουσιαστικά λίγο έτσι να ξεκλειδώσουμε το τι σημαίνει αυτές οι αλλαγές που το επόμενο διάστημα θα δούμε να τίθενται σε εφαρμογή σε ό,τι έχει να κάνει με το Λύκειο και το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Κύριε Ριγάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι προς το παρόν σε διαβούλευση. Δεν ξέρω βεβαίως αν εσείς μπορείτε να μας πείτε αν προσδοκάτε ότι έστω και στο παραπέντε θα έχουμε αλλαγές και σε ποια ενδεχομένως κατεύθυνση. Ποιο είναι δηλαδή εκείνο το σημείο του νομοσχεδίου που θεωρείται πως ακόμη και τώρα θα πρέπει να δεχτεί κάποιες επιδιορθώσεις, κάποιες διαφοροποιήσεις και να μην εισέλθει στη Βουλή προς ψήφιση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα κύριε Τερζάκη από μένα. Το διακύβευμα το μεγάλο και αυτό που θα επιδιώξουμε σαν εκπαιδευτική κοινότητα και σαν συνδικαλιστικό κίνημα είναι το ότι η θέλησή μας και ο στόχος μας της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι επιτέλους το Λύκειο να αποκτήσει μία μορφή η οποία θα προάγει τη γενική παιδεία, θα βγάζει ανθρώπους και μαθητές έτοιμους στην κοινωνία με κριτική σκέψη, με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να σκέπτονται, να διαχωρίζουν πράγματα, να καθορίζουν πράγματα, ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν μια γενική μόρφωση που θα τους βοηθήσει κατόπιν στην πορεία της ζωής τους. Γιατί δεν το κάνει το συγκεκριμένο σχέδιο, το σχέδιο Γαβρόγλου? Αυτό το πρίσμα λοιπόν, ο στόχος της εκπαιδευτικής κοινότητας όλα αυτά τα χρόνια που είναι ένα λύκειο που θα παρέχει μια γενική μόρφωση και μια γενική παιδεία στους μαθητές μας, για μία ακόμη φορά διαψεύδεται με την φροντιστεριοποίηση που παραμένει και ενδεχομένως να γιγαντώνεται στην τρίτη λυκείου. Είναι ένα θετικό βήμα ότι η Δευτέρα Λυκείου αποκόπτεται ουσιαστικά και η τετάξη γενικής παιδείας αυτά τα χρόνια που ξέραμε, το οποίο ήταν και ουσιαστικά προπαρασκευαστικό τμήμα και η Δευτέρα Λυκείου για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το νέο σύστημα, τουλάχιστον η Δευτέρα Λυκείου αποφορτίζεται από το βάρος αυτό και αποκτά μία μορφή που παρέχει μια γενική παιδεία, αυτό που ακριβώς θέλουμε. Τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζουμε ακόμα, περιμένουμε να τις δούμε. Αλλά το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι η γάμα Λυκείου, που για μία ακόμη φορά παραμένει και μάλιστα μεγαλώνει και ο ρόλος της όσον αφορά το σύστημα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να μας πείτε ακολούθως, αφού πάρουμε τον πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Κουτσαφτάκη, πώς ακριβώς εσείς οι εκπαιδευτικοί είχατε στο μυαλό σας τις αλλαγές για την τρίτη λυκείου και πώς βλέπουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να τις διαμορφώνει το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Κουτσαφτάκη, ως γονείς, φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα την προσπάθεια να σχεδιαστεί επί χάρτου αυτή η νέα προσπάθεια για το Λύκειο και είμαστε πολύ κοντά πλέον να δούμε αυτό το νομοσχέδιο να φτάνει στη Βουλή με κάποιες επιμέρους έτσι παραμέτρους του να έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Έχετε μία εικόνα έτσι πρώτη για το αν είναι ένα θετικό ή αρνητικό βήμα τελικά για τις ζωές όλων μας, των παιδιών μας? Καταρχήν και μόνο που ένα νομοσχέδιο έχετε να κατατεθεί παραμονές Πάσχα, οι μέρες που τα σχολεία κλείνουν, δείχνει ακριβώς ότι προφανώς περιμένουν ότι οι αντιδράσεις θα είναι τεράστιες, οπότε ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία να το περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε λεπτομέρειες αυτού του νομοσχεδίου, αλλά όταν βγαίνουν και οι πρώτοι που το χαιρετίζουν είναι οι φροντιστηριάρχες και λένε ότι πλέον αποκτούν ένα νέο ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης, ήδη μας αναγκάζει να πιστεύουμε ότι, ξέροντας αυτοί κάτι περισσότερο προφανώς, τα παιδιά μας στρέφονται ακόμα παραπάνω στο κομμάτι της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της παραπαιδείας. Άρα αυτό δεν μπορεί να μας εφησυχάζει. Πόσο μάλλον όταν αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι θα εφαρμοστεί για τα παιδιά που φέτος πάνε Δευτέρα Λυκείου, που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία προετοιμασίας με το παλαιό σύστημα ή το υπάρχον καλύτερα που γνωρίζουν, και ξαφνικά άλλος ένας υπουργός έρχεται να ανατρέψει μια ολόκληρη κατάσταση, αφήνοντας όλα τα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή αλλιώς το είχαν σχεδιάσει, ακόμα και οι γονείς, αλλιώς το περιμέναμε. Έχουμε φτιάξει τα οικονομικά μας, ματώνουμε για να πηγαίνουν τα παιδιά μας στο φροντιστήριο και πάλι για άλλη μια φορά έρχονται να τα αλλάξουν παραμονές, χωρίς μάλιστα να μας ρωτήσουν. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων εδώ και μήνες ζητάει ραντεβού με τον Υπουργό, ο οποίος κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ χρόνο να συναντιέται με διάφορους, αλλά σε αυτή την περιβόητη διαβούλευση μας είχε καλέσει πέρυσι και όταν του καταθέσαμε τις απόψεις μας, δεν ήρθε να λάβει σοβαρά υπόψη καμία από τις απόψεις που καταθέσαμε. Και έχετε και δημιουργεί, λοιπόν, τουλάχιστον βάσει των λεγόμενων, ένα σχολείο το οποίο ούτε ενιαίο είναι, ούτε ολοκληρωμένη μόρφωση δίνει στα παιδιά μας και μάλιστα αναγκάζει παιδιά 16 χρονών σε Δευτέρα Λυκείου από του χρόνου να κάνουν επιλογές, να καταλήγουν στο τι θέλουν να σπουδάσουν, να καταθέτουν μηχανογραφικό από τη Δευτέρα Λυκείου. Αυτό το μόνο που δεν φέρνει κοντά τα παιδιά είναι στη γνώση και εμάς στην ηρεμία ότι τα παιδιά μας μπορούν χωρίς προβλήματα να συνεχίζουν τη μόρφωσή τους και να βγαίνουν από τα σχολεία ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Αντιθέτως, τώρα για την ΟΛΜΕ, κύριε Ριγάκη, το Υπουργείο λέει ότι καθίσατε στο ίδιο τραπέζι, ότι συμμετείχατε σε αυτή τη διαβούλευση, άρα δεν θα έπρεπε να βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις που βλέπουμε σήμερα. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, κυρία Τερζάκη, να μιλήσουμε κάποια στιγμή με τη φωνή της λογικής και να καταθέσουμε τα πράγματα ως έχουν και να δούμε την πραγματικότητα. Συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε ένα λύκειο αυτή τη στιγμή και γενικά ένα δημόσιο σχολείο, τον οποίο νομίζω ότι το απορρίπτει η ίδια κοινωνία χρόνια τώρα. Ένα λύκειο το οποίο και ένα δημόσιο σχολείο, ξαναλέω, ειδικά για το λύκειο όμως θα μιλήσω, γιατί ουσιαστικά οι αλλαγές αυτές αφορούν αυτή τη στιγμή το λύκειο, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας και στις ανάγκες της μαθητικής νεολαίας της χώρας μας. Υπό αυτό το πρίσμα, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για το σχολείο των ονείρων μας, για το σχολείο και το λύκειο που ονειρευόμαστε. Προσωπικά, εγώ, και να το καταθέσουμε αυτό, μια ολοκληρωμένη άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση όσον αφορά ένα λύκειο το οποίο θα αποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, δεν έχω ακούσει. Και είναι η αλήθεια ότι και εμείς η ίδια εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχουμε κάτσει σοβαρά να το συζητήσουμε, να το οργανώσουμε, να το σχεδιάσουμε, να το διαμορφώσουμε, τόσο ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ερχόμαστε λοιπόν στο δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή για μας θεωρούμε ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα συνολικό της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα, ούτε με παρατάξεις. Έχει να κάνει με το αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή και ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Και μήπως θα έπρεπε να δούμε έτσι ένα σχεδιασμό που θα ξεκινάει από τον Ήπιο ακόμα και θα φτάνει μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι αποσπασματικές επιλογές? Ότι θα πρέπει επιτέλους στο σχολείο και το δημόσιο σχολείο να γίνει μια εθνική υπόθεση. Να υπάρξει ένας εθνικός διάλογος, χωρίς αγγυλώσεις, χωρίς ιδεολειψίες, να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, οι άνθρωποι οι οποίοι από το γονεϊκό κίνημα, τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και τους μαθητές μας. Έτσι, ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην εκπαίδευση, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε με λογισμό και με όνειρο, με σύνεση, με απόλυτη λογική, να σχεδιάσουμε ένα σχολείο το οποίο θα απευθύνεται σε ένα βάθος χρόνου δεκαετίας, πενταετίας, εφταετίας, δεν ξέρω πώς θα την ορίσουμε, να βάλουμε τις παραμέτρους και ούτως ώστε να έρθουμε μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι είναι θετικό να κρατήσουμε, τι είναι αρνητικό να αλλάξουμε. Λοιπόν, επιτέλους, λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα να γίνεται παιχνίδι στα χέρια του κάθε Υπουργού ή της κάθε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας κάθε φορά από κάθε κυβέρνηση. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι και επιτέλους να μιλήσουμε με τη φωνή της λογικής και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε πια να παίζουμε με το δημόσιο σχολείο και με το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε. Γιατί είναι δεδομένο πια, νομίζω, και πασιφανές σε όλους ότι αν δεν αποκτήσουμε ένα καλό σχολείο, ένα καλό δημόσιο σχολείο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, δεν θα αποκτήσουμε και μια κοινωνία όπως θέλουμε. Κύριε Ριγάκη, με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας, οι αλλαγές σε ό,τι αφορά την τρίτη λυκείου είναι ποιες? Γιατί βγαίνει ο Υπουργός και λέει, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι θέλαμε να πατάξουμε εντός εισαγωγικών την ανυπαρξία αυτής της τάξης. Και το ξέρουμε ότι η τρίτη τάξη είναι απλά ένα σκαλοπάτι για να προσπαθήσει κάποιος να τα δώσει όλα και να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο. Άρα, με ποιο τρόπο το κάνει αυτό? Κυρία Τερζάκη, κοιτάξτε, θα πρέπει το Λύκειο να απεγκλωβιστεί από το σύστημα πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, νομίζω ότι κανείς δεν έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να βρούμε το πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, και προφανώς ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει. Έτσι, θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα στο δημόσιο σχολείο, στην εκπαίδευση, να φτιαχτούν υποδομές, να αλλάξουν αναλυτικά προγράμματα, να αλλάξουν βιβλία, να αλλάξουν νοοτροπίες, να αλλάξουν τακτικές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το επιτύχουμε σε βάθος χρόνου αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, αυτό που αλλάζει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, έτσι, και νομίζω ότι μόνο στην πράξη μπορεί να αξιολογηθεί, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Δηλαδή, παραμένει πάλι ένα προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή στην πρωτοβάθμια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι φεύγουν μαθήματα γενικής παιδείας, πράγματα που εμείς δεν το θέλαμε. Λιγότερα τα μαθήματα, δηλαδή. Έτσι, και εξειδικεύεται στα μαθήματα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο μαθητής για να εισέλθει σε ένα τμήμα υψηλή ζήτηση, γιατί υπάρχει και αυτό το δεδομένο. Θέλω τώρα, να το δούμε και αυτό, ναι. Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παραμένουμε έτσι, λοιπόν, στα 4 μαθήματα. Με λίγα λόγια, συνεχίζουμε να κάνουμε τα παιδιά άλογα κούρσα, ώστε το ποιος θα κόψει το τέλος το νήμα καλύτερα από τον άλλο. Και σε αυτόν τον αγώνα, ουσιαστικά, κύριε Κουτσαφτάκη, που κάποιοι τον ξεκινούν εκεί λίγο πριν την τρίτη λυκείου, κάποιοι και πολύ νωρίτερα. Το έχουμε δει και αυτό ακόμη και χρόνια πριν. Αν ένας μαθητής δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ποντάρει στην επιτυχία του, πόσο εύκολο ή όχι είναι να τον δούμε να προχωράει και να μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο της αρεσκίας του, ειδικά σε σχολές υψηλής ζήτησης. Ακριβώς ένα από τα σημεία της κριτικής που κάνουμε και στο παρόν νομοσχέδιο που έχετε προσψήφιση, αλλά και σε όλα τα προηγούμενα, είναι ότι δημιουργούν σχολεία και μαθητές διαφόρων δυνατοτήτων και διαφόρων ικανοτήτων. Δηλαδή, το παιδί της πλούσιας αστικής οικογένειας θα μπορέσει να κάνει φροντιστήρια από πολύ μικρή ηλικία, θα μπορέσει να πάει σε ένα σχολείο όπου ο δάσκαλος δεν θα έρχεται τον Νοέμβριο για την ορομήσεως, όπου το κτίριο δεν θα μπάζει νερά όπως το Καπετανάκιο και θα πρέπει το μισό χρόνο τα παιδιά να φεύγουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Γιατί ο χειμώνας ήταν βαρύς όπως φέτος, για παράδειγμα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, τα ζητήματα που δεν έχετε να λύσει κανένα από τα νομοσχέδια, ούτε το τωρινό ούτε και τα προηγούμενα, δείχνουν ακριβώς τη βαρύτητα της ευθύνης και των τωρινών και των προηγούμενων. Γιατί όλοι μπορεί να ευχόμαστε, όλοι μπορεί να λέμε ότι θέλουμε κάτι καλύτερο, θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα αύριο, όχι ίδιο με το σημερινό, αλλά τελικά στις πράξεις μας κρινόμαστε. Και στις πράξεις έχει αποδειχτεί ότι και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, το μόνο πράγμα που δημιουργούσαν ήταν ένα ταξικό σχολείο, ένα σχολείο που το παιδί του φτωχού θα πάει εργάτης, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει ίσως το ενιαίο λύκειο και θα πάει σε ένα ΕΠΑΛ με σκοπό μια εξειδίκευση για να βρει μια δουλειά των 500 ευρώ, όπως σήμερα αμείβεται, ή ακόμα και αν καταφέρει να σπουδάσει, δεν θα μπορεί να πάει σε μια σχολή υψηλής ζήτησης όπως αυτές δημιουργούνται με τον καινούριο νόμο, αλλά θα πάει στη που είναι ελεύθερης προσέλευσης, με οτιδήποτε αυτό σημαίνει για το γονιό, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια σχολή δεν βρίσκεται αναγκαστικά στην πόλη όπου γεννήθηκε το παιδί και ζουν οι γονείς του, που σημαίνει ότι θα πρέπει οι γονείς να πληρώσουν τροφεία, γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, δεν υπάρχουν συγκράματα αυτή τη στιγμή και τα περισσότερα παιδιά αναγκάζονται να παίρνουν σημειώσεις και στα σχολεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα, αν δεν δούμε συνολικά αυτή τη στιγμή την κατάσταση που έχει η παιδεία, το να βλέπουμε μόνο μία γωνία, ίσως να μας οδηγεί και σε λάθος συμπεράσματα. Σήμερα η παιδεία είναι ένα πεδίο βολής για κάθε υπουργό και για κάθε κυβέρνηση που ανά 2 ή 3 χρόνια έρχεται και κάνει από μία αλλαγή και ειλικρινά αντιμετωπίζουν και εμάς και τα παιδιά μας σαν πειραματόζωα. Όμως αυτό το πείραμα εμείς το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και γι' αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε κιόλας. Κύριε Ριγάκη, σχολές ελεύθερης πρόσβασης. Από του χρόνου θεωρητικά θα είναι μέσα στην πραγματικότητα των σχολείων, με, αν δεν κάνω λάθος, τη συμπλήρωση μηχανογραφικών σε 2 φάσεις, προκειμένου έτσι να ξεκαθαρίζει λίγο το τι γίνεται με τις σχολές αυτές. Θέλουμε σχολές όπου θα μπαίνουν οι υποψήφοι χωρίς καν εξετάσεις, με ένα απολυτήριο και πολλές φορές με πολύ χαμηλούς βαθμούς. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, αυτό είναι το ευκταίο. Το οποίο όμως πρέπει να γίνει καθολικό. Που σημαίνει ότι για να γίνει καθολικό θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σοβαρό λύκειο. Ένα λύκειο το οποίο θα έχει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να βγάζει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν με απόλυτη ασφάλεια και με λογική να κάνουν τις επιλογές τους μετά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θεωρώ θετικό το ότι σχολές σε εισαγωγικά χαμηλής ζήτησης μέχρι τώρα πλέον θα έχουν μια ελεύθερη πρόσβαση. Θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Από την άλλη, ας μην υποκρινόμαστε, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι στο ότι αν σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν σχολές ή σε αυτές τις σχολές μπαίνουν και μαθητές με 3 και 4 και 5.000 μόρια, νομίζω ότι θα είναι κοροϊδία να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι κάτι αρνητικό, γιατί υποβαθμίζει την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν την υποβαθμίζει και είναι ένα βήμα, έτσι, ούτως ώστε να δούμε αυτή η ελεύθερη πρόσβαση που θέλουμε πλέον όλοι και η εκπαιδευτική κοινότητα, ούτε να απεγκλωβιστεί η δευτεροβάθμια με τριτοβάθμια εκπαίδευση, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Το θέμα είναι ότι στο από εκεί και πέρα μετά είναι δηλαδή ένα βήμα μετέωρο που μένει μετέωρο. Ένα βήμα το οποίο αντί να ολοκληρωθεί, έτσι, με την αποδέσμευση και της γάμα ηλικίου από την εισαγωγή δευτεροβάθμια, παραμένει η γάμα ηλικίου, το οποίο είναι ένα διέξοδο πάλι καινούριο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε πάλι στα επόμενα 2, 3, 5, 10 χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα χρειαστεί για το επόμενο κάποια στιγμή νομοσχέδιο που θα δούμε με τις αλλαγές πάλι που θα έρθουν στο Λύκειο. Τον επόμενο υπουργό και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ναι. Από την άλλη, σας ξαναλέω, θεωρητικά μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, να τα εξειδανικεύσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κουτσαφτάκη ότι το σχολείο το ιδανικό είναι αυτό που πραγματικά περιέγραψε και για τους γονείς, για τους μαθητές μας, για όλους. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς μας ξεπερνάει. Αν λοιπόν δεν καθίσουμε όλοι μαζί, έτσι, με απόλυτη λογική σύνεση και αντιλαμβανόμενοι την πραγματικότητα τη σημερινή, να σχεδιάσουμε ένα σχολείο με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα τωρινά δεδομένα και τα δεδομένα, εγώ θα το πάω και παραπέρα, του παγκόσμιου γίγνεσθε σήμερα, έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου και απλά θα κάνουμε ευχολόγια με τα ευχολόγια. Είναι και ζήτημα συμφερόντων, κύριε Ριγάκη, που η κάθε κυβέρνηση, έτσι, δεν αγγίζει με τόλμη. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό με ασφάλεια. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Προφανώς κάτι κάνουμε λάθος. Προφανώς δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε στο βαθμό που θα μπορούσαν να υπάρξουν πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Όλοι μας. Είναι θλιβερό όμως να λέμε ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μαζί. Τα σχολεία είναι το αύριο. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι θλιβερό το να μην καθόμαστε με σοβαρότητα να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκείνο το πρόβλημα το μεγάλο. Έτσι, το να μην, νομίζω ότι όλοι έχουμε απόψεις και όλοι, αν συνειδητοποιήσουμε ότι το διακύβημα της παιδείας είναι το σοβαρότερο που έχει να λύσει αυτή τη στιγμή μια ευνοούμενη πολιτεία και καθόμαστε απλά ο καθένας κοιτώντας το δικό του χώρο, τις δικές του απόψεις, αιμονές, ιδιοληψίες, οτιδήποτε άλλο προσπαθεί πάνω εκεί να χτίσει, θα είμαστε πάντα στην διαφετηρία και θα καταλήγουμε πουθενά. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ένα από τα σοβαρότερα αυτή τη στιγμή η παιδεία κομμάτια μιας κοινωνίας με την οποία θα πρέπει όλοι να ασχοληθούμε και όλοι να πατήσουμε πάνω εκεί με απόλυτη καθαρότητα, τόσο ώστε να βρούμε τις λύσεις για να φτιάξουμε ένα σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις απαιτήσεις όλων μας και ένα σχολείο το οποίο θα τιμάει, έτσι, και τη χώρα μας, θα τιμάει και την κοινωνία γενικότερα. Κύριε Κουτσαφτάκη, διάβαζα ότι ο κύριος Γαβρόγλου ευελπιστεί ακόμη και πριν το Πάσχα να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Άρα υπάρχει χρόνος και χώρος, έτσι, για περαιτέρω αντίδραση. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα και σε τοπικό επίπεδο ότι υπήρξε, έτσι, μια φωνή διαμαρτυρίας. Η αντίδραση έχει να κάνει με τη δράση. Κάθε φορά λοιπόν που μας προκαλούν, ξέρουν ότι εμάς θα μας βρίσκουν αντιμέτωπους. Και εμάς και τα παιδιά μας όμως. Γιατί σήμερα τα παιδιά μας, τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, τους ζητάνε να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει άποψη, γιατί του τη ζητήσανε κιόλας και θα αντιδράσει. Έρχεται σήμερα να επιβληθεί ένα νέο σχολείο, το οποίο σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσό το οποίο δαπανούν οι οικογένειες στην ιδιωτική εκπαίδευση και στην παραπαιδεία είναι τεράστιο. Θέλουν να οδηγήσουν λοιπόν και εμάς στο να δαπανούμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Και δαπανείται ένα μεγάλο ποσό ήδη για τα δεδομένα. Ασχέτως αν το έχουμε, δυστυχώς, θα έλεγα εγώ πλέον. Άρα δεν μπορεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ούτε καν τυπικά πάρει την έκταση συζήτηση που θα έπρεπε, για να μπορέσει να πείσει έστω μια μερίδα κόσμου ότι είναι κάτι θετικό, μπορεί να περάσει ανέμακτα. Ο ίδιος υπουργός, ο οποίος είχε πάρα πολύ χρόνο να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, δεν είχε καθόλου χρόνο ούτε για τα παιδιά ούτε για τους γονείς. Το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο δεν έχει καθόλου λεφτά για να έρθει να βελτιώσει τα κτηριακά, για να έρθει να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικούς, για να αλλάξει κάποια από τα βιβλία. Είναι το ίδιο Υπουργείο που έρχεται στα παιδιά μας και τους λέει ότι τα λατινικά περισσεύουν, αλλά η συνταγή μαγειρικής δεν περισσεύει. Είναι το ίδιο το σχολείο που έρχεται και λέει σήμερα στα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα, αρκεί να περάσετε σε ένα πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό κάνει σήμερα το Λύκειο. Προετοιμάζει αυριανούς φοιτητές. Μα το παιδί από το ΕΠΑΛ θα βγει και θα παίρνει 500 ευρώ, το παιδί από το Πανεπιστήμιο θα βγει και θα παίρνει 600 ή θα πάει μετανάστης. Ούτε το ένα σενάριο, ούτε το άλλο σενάριο είναι το όνειρο ζωής. Ούτε των παιδιών, ούτε μας. Άρα δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε κάτι τέτοιο. Κύριε Ριγάκη, η ΕΛΜΕ πώς σκοπεύει να αντιδράσει, όσο προλαβαίνει να αντιδράσει έτσι στο επόμενο διάστημα. Ναι, η ΕΛΜΕ στα πλαίσια και της συνέλευσης ΟΛΜΕ, η οποία καθόρισε γενικές συνελεύσεις όλη τη χώρα, κατόπους ΕΛΜΕ, και εμείς αύριο έχουμε συνέλευση και καλούμε μάλιστα μέσα από εδώ και τους συναδέλφους πραγματικά να έρθουν και να συζητήσουμε αύριο, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους και δεν μπορεί κανείς να μένει αμέτωχος και αδιάφορος γύρω από αυτό. Έτσι, και να ακούσουν πραγματικά τις απόψεις όλων, γιατί προφανώς μέσα από το διάλογο και τις κατάθεση απόψεων, όσο περισσότερες είναι αυτές, τόσο ενδεχομένως πιο εύκολο είναι να βρεθούν και λύσεις και να έχουμε και ουσιαστικές προτάσεις για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και τι ακριβώς σχολείο θέλουμε. Υπάρχει λοιπόν η αυριανή συνέλευση, υπάρχει συνέλευση προέδρων της ΟΛΜΕ το Σάββατο στην Αθήνα. Εκεί θα καθαρίσουμε τα επόμενα βήματά μας, αλλά προφανώς θα αντιδράσουμε στη λογική και στην κατεύθυνση του ότι επιτέλους θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για αυτό το ζήτημα που ονομάζεται δημόσιο σχολείο και σύστημα πρόσβασης δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικότερα. Ζητήστε επιτακτικά να επιβληθούν έστω οι βάσεις, να μπουν οι σπόροι, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς. Δεν ήταν αισιόδοξη η συζήτηση που κάναμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά παρόλα αυτά που την κάναμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.